Είμαστε λοιπόν εδώ για να γιορτάσουμε, αλλά και για να προσπαθήσουμε για το σινεμά στα 100 του χρόνια. Πριν αυτά τα που είδαμε και αυτά που ακούσαμε τον κύριο Αδαμόπουλο είναι συγκλονιστικά, αλλά ο κόσμος, και σας το είπα, σας το έλεγα στις διαφημίσεις, είναι κόσμος που θέλει να βοηθήσει. Είναι κόσμος που θέλει να δώσει ακόμα και από το εστέρημά του. Ωραία. Και για τις ταινίες και για το σινεμά το ελληνικό και για το αρχιακό υλικό. Γιατί είναι ρωτάνε, λοιπόν, το σινεμά. Ναι, ρωτάνε λοιπόν, βέβαια, τι ώρα αρχίζει η συναυλία. Αγαπάνε την ιστορία του. Βέβαια. Και το σινεμά. Παιδιά, το σινεμά είναι μαγεία. Λοιπόν, είναι η συναυλία άλλο... αρχίζει στις 7.30-8 ώρα το απόγευμα. 7.30 ώρα. Σήμερα, Σαββάτο. Ναι, σήμερα Σαββάτο. Στο Ζάπιο. Στο Ζάπιο. Εκεί λεφτά δεν μαζέψετε. Όχι, εκεί πέρα είναι μια γιορτή. Ένα πανηγύρι. Θα βγάλουμε δίσκο. Δεν γίνεται τίποτα. Όπω καλούμε να χαρούν. Θα βγάλουμε δίσκο. Δεν θα βγάλουμε δίσκο. Δεν θα βγάλουμε δίσκο. Δεν χρειάζεται να βγάλουμε δίσκο. Τι υπονοείς, δηλαδή ότι η Μάρθα και εγώ να βγάλουμε δίσκο θα τα φάμε τα λεφτά. Όχι, αγάπη μου. Απλώ είναι εμεί θα βγάλουμε μέσα από αυτό να ανιστοποιήσουμε τον κόσμο. Δηλαδή να χαρούν, να έχουν να περάσουν καλά. Ωραία. Από εκεί και έπειτα, στο Αττικό, από τι 12 και ύστερα, όλη την μέρα, όλη την Κυριακή μέχρι το βράδυ, υπάρχει ένα μαραθώνιο ταινιών με καταπληκτικέ ταινίε. Απλά μόνο θα πω ότι στι 12 το μεσημέρι. Παίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια ταινία που ανεπαλαίωσε η ταινιοθήκη της Ελλάδας. Ο κύριος Αδαμόπουλος μέσα από την ταινιοθήκη της Ελλάδας. Η Μαρία Πενταγιώτησα, του Μαδρά, του Αχιλλέα του Μαδρά. Του και Μαδράς, παίζεται για πρώτη φορά, νομίζω, παίζεται. Και τι γίνεται μαζευτικό κόσμο που δεν χωράει στο Αττικό. Για πρώτη φορά. Κοινό, για πρώτη φορά. Και πολλέ άλλε ταινίε να μα πει ο. Κύριος Μπράμος, ναι. Ο κύριος Μπράμος, ποιε ταινίε παίζονται, ο οποίο έχει κάνει και την επιλογή. Ένα ευρύτατο φάσμα ταινιών. Λοιπόν, θα αρχίσουμε. Επειδή τα τέρατα βγαίνουν τα μεσάνυχτα, θα αρχίσουμε με τον Νοσφεράτου του Μοβνάου, αυτή την κλασική ταινία. Μάλιστα. Έχουμε ανταλωσιανό στήλο του Μπονιουέλ, μια σπάνια ταινία κατά τη γνώμη μου που προσπάθησε να δείξει, να αυτονομήσει, ας το πούμε, τον κινηματογραφικό πολιτισμό από τους άλλους, από τις καταγωγές του δηλαδή, από την μυθιστορηματική αφήγηση. Μάλιστα. Από όλα αυτά. Έχουμε τον άνθρωπο με την κινηματογραφική μηχανή, πάλι μια σπάνια ταινία του Βερτόφ. Να θυμηθούμε και λίγο το σοβιετικό σινεμά. Και μετά έχουμε επιλέξει μια ταινίες κατά είδη. Ναι. Δηλαδή western. Έχουμε το Κόκκινο Ποτάμι του Hawks. Μάλιστα. Έχουμε επιλέξει, ας το πούμε, ερωτικό πάθος του Ossessione του Visconti. Την πρώτη ταινία του Visconti. Έναν Bergman ο οποίος είναι έτσι λίγο... Παραμελημένος. Όχι παραμελημένος. Είναι... Απρόοπτος Μπέρκμαν. Ναι. Όπως. Είναι τα όνειρα καλοκαιρινής νύχτας. Έχουμε τον τρυφό της τρυφερότητας με τα 400 χτυπήματα. Uh-huh. Τον τρυφερό έτσι τρυφό. Uh-huh. Και φυσικά θα κλείσουμε με το America America του Αλία Καζάν. Πέρα από αυτό προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι υπάρχει αυτή την πορεία του κινηματογραφικού πολιτισμού στα 100 αυτά χρόνια. 2.000 για κάθε ταινία που θα δει κανένα, ή μπορεί να δει. Όχι, όχι, για ένα εισιτήριο. Θα πει, άμα θέλει, μπαίνει και βγαίνει και δίνει δύο. Άμα δεν. Ξαναμπαίνει, ξαναβγαίνει. Ναι, αλλά έτσι θα μαζεύετε λιγότερα λεφτά. Έλα, Ελιάνα μου. Αν. Α μπαίνει και α βγαίνει. Εγώ είμαι στα χωμαζόχτρα σε λεφτά για καλού σκοπού. Αλήθεια το λέω. Μπορεί να μπαίνουν το βράδυ και να ξαναέρχονται την άλλη μέρα. Αυτοί που αγαπάνε πολύ το σινεμά θα δίνουν τη θέση του σε κάποιον άλλον να πληρώνει και αυτό 2.000. Να μην του λένε πάρ το εισιτήριό μου και πε. Λέω εγώ, άμα αγαπάνε το σινεμά. Όχι, θα το κόβουν. Θέλουμε να πούμε ότι ένα από τα κριτήρια που κάναμε είναι σπάνιες ταινίες, πραγματικά σπάνιες ταινίες αυτές. Δεν παίζονται σχεδόν ποτέ στην τηλεόραση. Είναι πολύ καλή επιλογή και ίσως να πρέπει αξίζει τον κόπο να τις αναφέρουμε. Ας το πούμε, έχουμε την κινηματογραφική προϊστορία. Δηλαδή, έχουμε Έντισον, αδερφούς Λιμιέρ και Μελιές. Δηλαδή, το πώς. Ο κινηματογράφος άρχισε σιγά σιγά να δημιουργείται και μετά είναι σε ώρες που είναι χρήσιμες και για τα παιδιά. Δηλαδή, ας πούμε, η ιστορία αυτή που λες Έντισον και τα λοιπά, ελπίζω να μην είναι πολύ άγρια νύχτα. Πολύ αργά. Πολύ άγρια νύχτα. Ναι, γιατί προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα πρόγραμμα που κατά κάποιο τρόπο θα έχει τις μεγάλες ταινίες, τις γνωστές ταινίες, το απόγευμα, ας πούμε. Μάλιστα. Τώρα, σωστό λάθος αυτό. Όχι, δεν είναι ήταν σωστό και λάθος, γιατί αυτό γίνεται πραγματικά γιορταστικά και με ένα κριτήριο. Ναι. Δεν μπορείτε και να θέλετε μόνοι σας στο Αττικό να, κάνουμε... να εκπαιδεύσετε όλη την Ελλάδα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνεται. Πάντως, ένας κινηματογραφικός μαραθώνιος που νομίζω, χωρίς έτσι. Ότι πραγματικά είναι μια κινηματογραφική. Έχει και ένα στοιχείο παιδείας. Λεφούσκωση, πες το. Κανονικά. Έχει ένα στοιχείο παιδείας. Κύριε Γλυκοφρύ, διαφωνείτε εσείς? Ότι αυτές οι επιλογές είναι ενδεικτικές. Έχουμε την δολοφόνους του Σιότμαντ. Πάρα πολύ σημαντικές, βέβαιως είναι για κινηματογραφόφιλους, έτσι. Για σινεφίλους. Όχι, για εγώ σινεφίλους. Διαφωνώ με αυτή την έκθεση. Για... Διαφωνώ ότι είναι ταινίες για μικρό κοινό. Η ταχυδρομική άμαξα. Συγκεκριμένα, η δολοφόνη του Σιότμαντ, το κόκκινο ποτάμι, το Αμέρικα Αμέρικα. Το Σεσιόνε ακόμα. Δεν είναι και ταινίες που σπάσαν τα ταμεία για να λέμε την. Θέλω να πω ότι το κόκκινο ποτάμι έσπασε τα ταμεία. Ναι,
Εντάξει, το Bohemian Ποτάμι, ναι, αλλά όλα που είπες είναι λιγάκι αλλιώτικα, αλλά ανήκουν φυσικά, είναι ταινίες. Μπράβο, είναι για αυτούς που αγαπάνε τον κινηματογράφο. Να σας πω, υπάρχει η έννοια και αγαπάω ή δεν αγαπάω τον κινηματογράφο. Ο κινηματογράφος είναι η πιο μαζική τέχνη των αιώνων, όχι του 20ου αιώνα. Όχι. Μπράβο. Έχει σχέση με το με γι' αυτό είπα τον αιώνα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Εμπορικός, μη εμπορικός, ποιοτικός και όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι είναι ψευδόνυμα. Είναι ψευδόνυμα που τα βάζουν. Αυτό το διαχωρισμό δεν τον επέβαλαν οι σκηνοθέτες. Αυτό το διαχωρισμό τον επέβαλαν κάποιοι άλλοι. Τον επέβαλαν τα μεγάλα στούντιο. Ο κινηματογράφος λοιπόν. Τα στούντιο, η κριτική. Ο εμπορικός κινηματογράφος και ο κινηματογράφος ποιότητας κτλ. Δεν έγινε καθόλου από τους σκηνοθέτες. Όχι. Έγινε από κάποιους άλλους. Εντάξει. Λοιπόν, αν χρησιμοποίησα αυτόν τον όρο κουλτουριάρικος ή ξέρω εγώ τι άλλο ας πούμε, για αυτές τις ταινίες. Από τη δικιά σου σκοπιά τον χρησιμοποίησα τον όρο. Να πω και κάτι. Γιατί τον πιστεύω. Να πω κάτι να συμφωνώ. Γιατί συμφωνούμε από διαφορετικές εποχές. Θέλω να πω ότι αυτός ο όρος τέθηκε όμως σε άλλες εποχές. Στη μεταγενέστερα. Δεν τέθηκε. Στη δεκαετία του 40 ποτέ δεν τέθηκε τέτοιος όρος. Η δεκαετία μα του 30 ή ναι, του 50. Γιώργο, τότε υπήρχαν τρεις ταινίες που βγαίνανε όλες και όλες. Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο στη δεκαετία του 40. Να πω μια αλήθεια. Έχετε όλοι δίκιο από μια διαφορετική σκοπιά. Απλώς συνοψίζω. Δηλαδή και ο Πάνος έχει το ίδιο δίκιο και η Μάρθα. Και εσύ που το λες, ακόμα και σήμερα στην τηλεόραση όταν μιλάμε για B-movies, για C-movies, κάνουμε μια κατάταξη. Αλλά κάνουμε μια κατάταξη με διαφορετικά κριτήρια. Να πω μια μεγάλη αλήθεια. Όποιος αγαπάει το σινεμά, εγώ πιστεύω ότι είναι περίπου σελιλοειντοφάγος. Τα κατάφερα, την είπα τη λέξη. Δηλαδή, άμα τα αγαπάει το σινεμά, βλέπει και πράγματα τα οποία μπορεί να του είναι δύσκολα ή καινοτόμα, βλέπει και πράγματα που του είναι ευκολότερα και πράγματα που του αρέσει, περνάει την ώρα του. Το σινεμά είναι γιορτή. Μια γιορτή, ένα πάρτι, μια συγκέντρωση, μια επαφή με την τέχνη. Πρέπει. Δεν είναι ακριβώς. Δεν μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη καμπύλη, έχει και τα πάνω όχι, του και τα κάτω. Και ακόμα και στο βιβλίο που είπες εσύ. Ναι. Τι, άμα πάρεις ένα βιβλίο που βαριέσαι να το διαβάζεις, δεν το κλείνεις και το βάζεις στην άκρη. Ναι, ακριβώς. Αλλά μπορεί να πέσεις πάνω σε αυτό το βιβλίο. Δεν είναι όλα τα βιβλία που βαριόμαστε για πέταμα. Όχι, βέβαια. Όχι. Να ρωτήσω κάτι. Μιλάμε για το σινεμά. Μιλάμε για 100 χρόνια σινεμά. Ακούμε ότι υπάρχει σινεμά από το 1924. Αν αυτοί που μας ακούνε. Έτσι είναι πολύ ωραίο ο Μάνος τώρα. Ναι. Το 1800. Μας δείχνει συνεχώς την ταινία από κάτω. Καταπληκτικό. Πολύ καλό πλάνο. Μπράβο. Έρχεται η Συγκρού. Άμα έρθει η Συγκρού, να τη φέρνει να πάνω. Φέρνει την μπροστά. Φέρνει την μπροστά. Παιδιά, πω. Ηλιοφόρο Συγκρού. Αχ, θαύμα είναι. Αυτή είναι η ηλιοφόρο Συγκρού το 1924. Το 1924. Χωράφι. Δεν μας πίστευε άνθρωπος, αν δεν το λέγατε κατηγορηματικά ότι αυτή είναι η Λεωφόρο Συγκρού. Αλλά και τεχνικά πια παρατηρήσει κανένα στην ταινία θα δει ότι είναι πάρα πολύ τέλεια. Είχε ένα traveling. Ναι, το ακολουθούσε πίσω το αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτά είναι τα λουτρά. Όχι, εδώ είναι το φάλιρο. Τα κοσμικά κέντρα, τα χορευτικά κέντρα της εποχής του 24. Είναι εκεί που θα γίνει το καζίνο τώρα. Είναι ακριβώς. Η κυριότερη κατηγορία ενάντια στον ελληνικό κίνημα. Το βρίσκω πολύ. Το βρίσκω ένα άλμα κουλτούρας απίστευτο. Καταπληκτικό. Το 24 την είδατε τη Συγκρού, είδατε και τα κοσμικά κέντρα της εποχής. Ελπίζω, Γιάννα μου, η εκπομπή σου να κάνει την ίδια πραγματικότητα που κάνει ο Χαρδαβέλλας, που ψάχνει ανθρώπους, εμείς ψάχνουμε τη Συγκρού. Δεν ξέρω αν θα. Δεν θέλω να πάρω το ψωμί του Κώστα ή διαβεβαιώ. Δεν θα χτυπήσει τα νούμερα, αλλά δεν ξέρω και τι έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Η κυριότερη κατηγορία εναντίον του ελληνικού κινηματογράφου ήταν ότι δεν απεικόνισε την ελληνική πραγματικότητα. Ως έναν βαθμό είναι η ελληνική πραγματικότητα. Η ελληνική κοινωνική πραγματικότητα. Κοινωνική, πολιτική κτλ. Πραγματικότητα δεν είναι αυτό. Και ότι ο ελληνικός κινηματογράφος κινήθηκε στην επιφάνεια των πραγμάτων. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις. Εκτός από σπάνιες εξαιρέσεις. Μένουμε στο ελληνικό σινεμά. Που μην ξεχνάμε. Πάνω μου σε ευχαριστώ, αλλά μου πήρες την ερώτηση από το στόμα. Και η ερώτηση είναι γενική και θα παρακαλούσα να την απαντήσει ο καθένας από τη σκοπιά του. Εμείς οι δύο θα ακούμε, γιατί δεν είμαστε άνθρωποι του σινεμά, απλώς το αγαπάμε. Σήμερα όλοι αυτοί που μας ακούνε και λέμε όλα αυτά τα σπάνια και εκπληκτικά πράγματα είναι μπροστά στην εξής εκδοχή. Αυτό ακούνε. Η κρίση του ελληνικού σινεμά. Το κέντρο κινηματογράφου. Το ότι δεν καταφέρνουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Γιατί, ερωτηματικά. Κρίση στην παιδεία περί το ελληνικό σινεμά.